Και το καλύπτει σε μια μέρα, κύριε. Αντί να το έχετε τελειώσει την πρώτη μέρα. Γιατί εισπράτεται ένα κόστος τεράστιο αυτή τη στιγμή, πολιτικά, κύριε Καρίτζη, χωρίς λόγο. Για να τηρηθούν, λέτε, οι διαδικασίες. Οι διαδικασίες είναι πάνω από ό,τι είδα εγώ η τοπική 9-3. Υπέρ του Καρυπίδη είναι. Άμα θέλετε τις διαδικασίες. Επομένως, τι κάνουμε. Τι γίνεται με το θέμα. Ναι, δυστυχώς υπήρχε ένα πρόβλημα να συνέλθουν τα συλλογικά όργανα, διότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο εξωτερικό μετά στην Κεφαλονιά. Οπότε σχετικά σύντομα, μέσα στο τέλος, δηλαδή σήμερα θα ολοκληρωθεί. Νόμιζα ότι πρέπει να αποχωρήσει ο κύριος Καρυπίδης ή να τον αποχωρήσετε, τέλος πάντων, να το πω αλλιώς. Κοιτάξτε, ανεξαρτήτως το αν αδικεί ή δεν αδικεί το συγκεκριμένο άνθρωπο το ζήτημα που έχει προκύψει με την αντισημιτική ανάρτηση στο Facebook, το σίγουρο είναι ότι ένας πολιτικός χώρος, ο οποίος έχει ανειρήνευτη και μακρόχρονη σύγκρουση με την αντισημιτική αντίληψη και φιλοσοφία που μεματοκύλησε και την Ευρώπη, δεν μπορεί να έχει υποψήφιο κάποιον ο οποίος έχει τέτοια. Άρα, αν διαπιστωθεί από τα συλλογικά όργανα ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος. Ας θυμίζω ότι αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι η αριστερά έχει στηρίξει και τον Παλαιστινιακό λαό στον αγώνα εναντίον της κατοχής που υπάρχει. Αυτό όμως δεν μας έχει οδηγήσει ποτέ, ούτε μια στιγμή, να υποπέσουμε σε μια λογική τέτοια, η οποία είναι τελείως ξένη προς το αξιακό πρότυπο και στερέωμα της αριστεράς. Σαφές. Εσείς, κύριε Ρίγα, προς το παρόν,